26 Οκτωβρίου ρίξανε τέρι μέσα στα χαρακώματα, γίνεται χαρακώματα. Τρεις ξεχωριστές ιστορίες ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό τον ηρωισμό που επέδειξαν έχει ως αντικείμενο η ταινία «Ήρωες». Το Win Cancer, κλείνοντας 2 χρόνια λειτουργίας, προχώρησε σε ειδική προβολή της ταινίας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Καλού Σαμαρίτη το απόγευμα του Σαββάτου. «Οι Ήρωες» είναι μια σπονδυλωτή ταινία που αποτυπώνει ιστορίες ανθρώπων που ζουν ανάμεσά μας. Τρεις αφηγήσεις, τρεις διαφορετικές ιστορίες, ανώμιες, με κοινό του σημείο τον ηρωισμό. Η ταινία «Ήρωες» έχει προβληθεί σε αρκετά φεστιβάλ της χώρας, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Χωρίς τους ήρωες, δηλαδή την κυρία Κίτσα που μας εμπιστεύτηκε με πολύ αγάπη και μας μίλησε με την καρδιά της, τον Παύλο τον Κοτσίδη που δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας, και τους πυροσβέστες, τις γυναίκες και τους άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Πτολεμαϊδας, δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η ταινία. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι, αυτοί μάλλον οι ήρωές μας, ήταν η αφορμή. Ελπίζουμε να καταλάβετε την αιτία. Είναι ότι όταν είχε έρθει ο Δημήτρης και η Πίστη να ηχογραφήσουμε την αφήγηση, είχα πει τότε στον Δημήτρη, του λέω, ρε Δημήτρη, κάνουμε τους ήρωες, αλλά εσύ κακώς δεν είσαι μέσα, πρέπει να είσαι μέσα. Ήταν η περίοδος που ο Δημήτρης είχε ξεκινήσει να δίνει τη μάχη του και μέσα από το Win Cancer βοηθούσε κόσμο, έδινε κουράγιο και πίστη σε πολύ κόσμο. Ο Δημήτρης με την ευγένεια που τον διέκρινε μου είπε απλά ότι όχι, αυτοί είναι οι ήρωες. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα. Αυτό το διάστημα συνέχεια ακούμε τι θα γίνει. Οι Τούρκοι θα μας βάλουν μπρος. Εκείνοι, γιατί να είμαστε τόσο λιγόπιστοι. Ας τα αφήσουμε όλα στο Θεό. Και ο Θεός ξέρει πόσες φορές μας γλίτωσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την τιμή που κάνετε στον πατέρα μου και στην κυρία που μίλησε, αλλά και στο πυροσβεστικό σώμα. Είμαι σίγουρη ότι ο πατέρας μου είναι εδώ πέρα. Ξέρετε, είναι πολύ συγκινητική αυτή τη στιγμή, διότι μέσα από αυτή την προσπάθεια που έχει καταβάλει η κυρία Χρυσταρίδου και οι υπόλοιποι κύριοι, να αναγνωρίζετε και να μαθαίνετε κι εσείς το έργο που διατελούμε απέναντι στην προσπάθειά μας να διασφαλίζουμε πάντοτε την ασφάλεια και την περιουσία των πολιτών. Ξέρετε, τα συναισθήματά μας εκείνη τη στιγμή είναι μεγαλύτερα και εκφράζονται πάνω στο έργο μας έτσι ώστε να μην κλάψει κανείς από ένα άτυχο γεγονός. Τρεις αφηγήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως τα έσοδα της εκδήλωσης διατεθούν για τις ανάγκες των συσσιτίων του Καλού Σαμαρίτη.